Κάθε χρόνο προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας αυτή τη δύσκολη επιστολή που ξεκίνησε μετά την καταπολίτευση και τις προσπάθειες που έκαναν οι συγγενείς και φτιάξαν το λαζαρέτο, το σωματείο και καθάρισαν αυτό το χώρο και μπορούμε και ερχόμαστε και κάνουμε μια στοιχειώδη γιορτούλα εδώ πέρα. Δυστυχώς, με τα χρόνια που πέρασαν και τις προηγούμενες προσπάθειες έχουν καταλήξει και εμείς από χρόνο σε χρόνο να έχουμε μειωμένες προσδοκίες και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Καταλάει το κτίριο. Δύο μαθητές μου ήρθαν και πάρουν το γραφείο. Κάτι πρέπει να γίνει. Μέσα στη φτώχεια της αυτοδιοίκησης, πέντε φράγκα για να φτιαχτούν τουλάχιστον τα μπατζούρια πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να τα βρούμε γιατί οτιδήποτε πρέπει να βρούμε μια λύση με την αρχαιολογία, τουλάχιστον να το προστατεύσουμε να μην καταρρεύσει. Να μην καταρρεύσει. Μεγάλη λοιπόν η συγκίνηση να στέκουμε στα χώματα που πάτησαν ήρωες. Βαθύς ο σεβασμός μου να είμαι και πάλι εδώ σήμερα αποτείοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού που εκτελέστηκαν στο Λαζαρέτο την περίοδο του εμβλίου. Μεταφέρω το χαιρετισμό λοιπόν της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Σωματείο Συγγενών και Φύρων Εκτελεσμένων Πολιτικών Κρατουμένων Λαζαρέτο, που μας κινητοποιεί με συνέπεια κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις αυτές, τις οποίες έχουμε χρέος, το επαναλαμβάνω, να κρατήσουμε αναλύωτες στο διάβα των χρόνων. Ο βουλευτής Δημήτρης Βιάννητης, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, μας έστειλε το χαιρετισμό του γιατί δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Προς το Σωματείο Λαζαρέτο. Χαιρετισμός στις εκδηλώσεις μνήμης για το Λαζαρέτο, φίλες και φίλοι. Το Λαζαρέτο αποτελεί ένα ιδιαίτερο ιστορικό μνημείο συλλογικής μνήμης, συνεχασμένο με τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού. Σε αυτά τα χώματα, δεκάδες αγωνιστές άφησαν την τελευταία τους πνοή, αντιμετωπίζοντας κατάματα το θάνατο, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στην νεότερη ιστορία της χώρας, γράφοντας ένα δεύτερο αντιστασιακό έπος, σιωπηλό, κρυφό, μα εξίσου λαμπρό, όσο και το πρώτο. Τιμούμε σήμερα τους εκτελεσμένους που πέρα από ιδεολογικές διαφορές υπερασπίστηκαν μέχρι τέλους την πίστη τους. Υπερασπίστηκαν τα ανθρώπινα ιδανικά, την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ιδανικά που ανεξάρτητα από κόμματα και χρώματα πρέπει όλοι να τα υπερασπιζόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω το Σωματείο Λαζαρέτο για τις προσπάθειες που καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για την ανάδειξη της νησίδας σε μνημείο εθνικής συμφιλίωσης.